Ναι. Οι επιτροπές αντιρρήσεων, κυρία Αλδουγεράκη, είναι ουσιαστικά το βήμα το οποίο θα απεμπλέξει τους ιδιοκτήτες που έχουν κάνει αιτήσεις αντιρρήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους στα πλαίσια της ανάρτησης, της τελευταίας ανάρτησης των δασικών χαρτών. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι αντιρρήσεις είναι χιλιάδες από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Και παρά το ότι η πολιτεία πριν 1,5 χρόνο, η αποκεντρωμένη διοίκηση εμπροκειμένου, μας είχε ζητήσει τουλάχιστον 8 άτομα για σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που σημαίνει ότι θα αντιστοιχούσαν και αντίστοιχα στο Δικηγορικό Σύλλογο 8 επιτροπές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απλά να σας πω ότι οι επιτροπές είναι τριμελείς, είναι από έναν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, ένα μέλος δικό μας και έναν δασολόγο. Συστήσανε μόλις 2 επιτροπές για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Και μάλιστα η πρόσφατη ΚΙΑ, η οποία έβγαζε και τις αμοιβές των μελών αυτών που θα εξετάζαν τις επιτροπές, μιλάει για 4 συνεδριάσεις το μήνα και τουλάχιστον 25 φακέλους να βλέπουν σε κάθε συνεδρίαση. Αντιλαμβάνεστε, οι χιλιάδες αντιρρήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί, πότε θα τελειώσουν. Νομίζω ότι είναι αδιέξοδο αυτό το πράγμα. Και φυσικά κρατούν ομοίρους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κάνει αυτές τις αντιρρήσεις, είτε αν θέλουν να αξιοποιήσουν την ιδιοκτησία τους, ή αν έχουν μπει σε κάποιο πρόγραμμα για κάποια επένδυση, είτε να το μεταβιβάσουν, είτε να το πουλήσουν. Για πόσες χιλιάδες, αντιρρήσεις μιλάμε, κύριε Ταβερναράκη? Υπάρχει τελικά μία σαφής εικόνα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, παρά τις προσπάθειές μας να μάθουμε τα ακριβή νούμερα, ούτε οι επιτροπές γνωρίζουν τα ακριβή νούμερα, διότι δεν έχουν συνεδριάσει καν ακόμα. Σήμερα που μιλάμε, δηλαδή, μετά από τόσο καιρό που έγινε η σύσταση των επιτροπών, έγινε πριν από τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές. Και σήμερα που συζητάμε, δεν έχουν συνεδριάσει ακόμα. Ούτε μία συνεδρίαση δεν έχουν κάνει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή σε τι αδιέξοδο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και όσο καθυστερεί όλη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Και αντί να ενισχυθούν και αντί τα μέλη να γίνουν περισσότερα και αντί οι 8 να γίνουν 18, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις, για να μην, όπως λέτε, παρατείνεται η αγωνία των πολιτών, εντούτοις εμείς εδώ καταργούμε επιτροπές. Καταρχήν, κυρία Δουλειάκη, θα πω και κάτι ακόμα, θα μου επιτρέψετε. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί με μία επιτροπή σε ένα ολόκληρο νομό πρώτα απ' όλα να βγει, αλλά προφανώς δεν υπάρχει να βγει η όλη διαδικασία και όλες οι αιτήσεις, αλλά προφανώς υπάρχει και ένα έλλειμμα διαφάνειας στη συνέχεια όταν υπάρχει μόνο μία επιτροπή. Έτσι. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Βέβαια, ακόμα και σαν επιφύλαξη να το λες αυτή την ώρα, το βάζεις στην πίσω πλευρά του μυαλού σου και λες ότι κάποιος θα πει, μα εδώ μπορεί να υπάρξει και θέμα. Ακριβώς. Δηλαδή, οι επιτροπές θα έπρεπε να είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν θα μπορεί να ελέγχεται από κανέναν. Δεν είναι. Οπότε, ώστε να μην γνωρίζει κανένας σε ποια επιτροπή θα πάει, σε ποιον θα αναπτυχθεί κλπ. Ούτε πού είναι ο φάκελός. Άρα θα έπρεπε να είναι ένας ικανός αριθμός σε σχέση με τις αιτήσεις. Πρώτα απ' όλα για να βγει η όλη διαδικασία σωστά και με υπευθυνότητα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν με υπευθυνότητα. Αλλά μη τι άλλο να διασφαλίζεται και ο πολίτης ή όποιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, ότι θα είναι το αποτέλεσμα σαφή και φυσικά δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα. Και φυσικά αυτές οι αμφιβολίες θα πρέπει να εξαλείφονται στη σημερινή εποχή, σε κάθε περίπτωση. Το λέω έτσι με κάθε επιφύλαξη αυτό το πράγμα, ότι οι επιτροπές θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον, το γράφουμε μάλιστα και στο εγγραφό μας, τουλάχιστον 5 έως 8. Και αν χρειαστούν περισσότερες, το Τεχνικό Μιλητήριο είναι στη διάθεση της πολιτείας να στείλει και άλλα μέλη, να βγάλουν μια πρόσθετη εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε οι αντιρρήσεις, αυτές οι χιλιάδες αντιρρήσεων, να προχωρήσουν το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό αυτή τη στιγμή, διότι δεν μας δίνεται η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε. Ναι, το είπατε πριν από λίγο. Ναι. Είναι πάντως αρκετές χιλιάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τι να πω, προβλήματα και πάλι προβλήματα και οι πολίτες οι οποίοι δεν θα μπορούν να ξεμπλοκάρουν πάρα πολλά πράγματα από το κτηματολόγιο, από τη μία θέματα προβλήματα, αρνήσεις ή άρνηση του κόσμου να ενταχθεί μέσα σε μία διαδικασία η οποία και χρονοβόρα είναι και κοστοβόρα είναι, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κτηματολόγιο το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει πριν πάμε
κύριε Ταβερναράκη, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα, για να δούμε να έχουμε χωροθετήσει δασικοί χάρτες που θα έπρεπε να είναι πριν έρθουμε στο σήμερα, δηλαδή ό,τι πρόνοια δεν υπήρξε πριν από χρόνια και έχουμε αυτή την ανάπτυξη που έχουμε. Μπερδεμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς, λανθασμένες αποφάσεις, αρνήσεις να ακούσουν και να προχωρήσουν διαφορετικά τις διαδικασίες και έχουν μπλοκάρει το σύμπαν όλο. Αλλά το πιο περίεργο απ' όλα είναι αυτό, ότι αρνούνται να ακούσουν και να διευκολύνουν την κατάσταση. Δεν το λέω την έννοια, με την κακή την έννοια, να διευκολύνουν. Όχι, όχι. Να απλοποιήσουν εκείνες τις διαδικασίες και έτσι να απεγκλωβίσουν τον κόσμο. Μα το πρόβλημα, κυρία Δουλειεράκη, της Ελληνικής Πολιτείας είναι ότι δεν μπορεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Δεν θέλει, κύριε Ταβερναράκη. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και για την Ελληνική Πολιτεία δεν υπάρχει δεν θέλω. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας. Ωραία. Όπως και να το πάρει κανένας, πάντως το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι όποιες διαδικασίες μπαίνουν εμπόδια σε όλα τα θέματα. Αντί να διευκολύνεται ο πολίτης, να μπορέσει να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του με διαφάνεια, ξαναλέω, και με αποτελεσματικότητα, μπαίνουν εμπόδια συνέχεια και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, γιατί αναφερθήκατε στο χρηματολόγιο, στο 25-30% του χρηματολογίου του Δήμου Μαλευζίου, Ηρακλή και Χερσονήσου. Είναι τραγικό αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Και κινδυνεύονται να χαθούν περιουσίες μέχρι τέλος του χρόνου, από ό,τι τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες έχουμε, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μετά θα γίνει η ανάρτηση. Εάν προχωρήσει η πολιτεία στην ανάρτηση, θα χαθούν το 75% των περιουσίων των Ηρακλειωτών. Μάλιστα. Προσέξτε, είδατε, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος να έχει τέτοια τιμωρητική διάθεση αυτή η ελληνική πολιτεία απέναντι στον πολίτη, απέναντι στον άνθρωπο τον οποίο καλεί, παρακαλεί, εκλυπαρεί ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, να τον ψηφίσει, να την ψηφίσει, να απλουστεύσει τη ζωή του, να τον βοηθήσει και μετά που θα τον ψηφίσει, την ψηφίσει και λοιπά, ξεχνάει το απλουστεύω τη ζωή του, αλλά τα κάνω όλα πολύπλοκα και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Υπάρχει λογική? Εγώ αναρωτιέμαι μόνο αυτό, αν υπάρχει λογική, κύριε Ταβερναράκη. Δυστυχώς δεν υπάρχει, το συναντάμε παντού και εμείς ως τεχνικό μελητήριο και ως σύμβουλος της πολιτείας προσπαθούμε συνέχεια να καταθέτουμε προτάσεις για να απολυθούν οι διαδικασίες. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα, τα εξοικονομώ, στο σπίτι μου, το πρόγραμμα στο σπίτι μου. Είπαμε πώς πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες με τις τράπεζες, πώς πρέπει να μπει εγγυητής η πολιτεία ώστε να προχωρήσουν οι νέοι σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι. Ενώ είναι σε μια κατεύθυνση θετική, οι διαδικασίες πλέον δεν ευνοούν το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκει, υποτίθεται, η πολιτεία. Έτσι. Γιατί εγώ δεν θέλω να λέω ότι δεν επιδιώκει το αποτέλεσμα, γιατί δεν θα το έβγαλε το πρόγραμμα. Δεν θα προχωρούσε στους χάρτες, δεν θα προχωρούσε στο χρηματολόγιο. Από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση ως πολιτεία να προχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες, και καλώς την παίρνει την απόφαση, απλοποίησε τις διαδικασίες, διευκόλυνε τον πολίτη για να μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το επιθυμητό που προσδοκά. Εντάξει, εμείς το προχωρήσαμε. Εμείς το προχωρήσαμε και το πήγαμε λίγο παρακάτω. Δημιουργήσαμε νέες εξελίξεις, νέα συστήματα. Μπλοκάραμε πολύ περισσότερο τις διαδικασίες. Αρνηθήκαμε να δούμε και να ρίξουμε μια ταπεινή ματιά σε δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Γιατί βάσει δεδομένων, ακόμα και με το κτηματολόγιο υπήρχε. Διότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι σύνθετο στην Κρήτη, το εξαδιαιρέτου ή εξαδιανεμήτου, και το γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Έτσι, αρνηθήκαμε να δούμε τη βάση των δεδομένων που μπορεί να είναι μέσα από τις ενώσεις ενεργοποίηση δικαιωμάτων, που είναι μια πολύ καλή πληροφορία. Αρνηθήκαμε να πάμε λίγο παρακάτω και να χτυπήσουμε την πόρτα του Υπουργείου Οικονομικών, να δούμε ποια είναι τα φορολογικά στοιχεία και τι είναι αυτό το οποίο δηλώνεται στο Ε9 ή στα υπόλοιπα Ε1 και σε όλα εκείνα τα υπόλοιπα στοιχεία. Αρνηθήκαμε να πάρουμε τα δεδομένα που μας δίνουν στοιχεία αφού πληρώνουμε που πληρώνουμε για τον ΕΦΚΑ και πήγαμε σε διαφορετικά άλλα και τώρα τρέχει ο κόσμος και δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, σας το είπα, είναι πρωτοτυπία όλο αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Αν γίνεται επειδή ψήφισα τον όποιον ψήφισα για να με ταλαιπωρεί, δεν θα τον ξαναψηφίσω, μα το σταυρό που σας κάνω. Δηλαδή, σε φτάνει στην τρέλα, το καταλαβαίνετε. Χαμογελάμε, αλλά σε φτάνει στην τρέλα. Χαμογελάμε, αλλά. Είναι τραγικό όμως, έτσι, είναι τραγικό και σας λέω ότι είναι τραγικό και μέσα, σας είπα σήμερα μιλούσε με τον, είχα επαφή έτσι με κάποιους συναδέλφους τώρα νωρίς το πρωί και συζητούσαμε για το χρηματολόγιο και τι γίνεται με τους φακένους που έχουν στα γραφεία τους οι συνάδελφοι. Δεν προχωράνε οι πολίτες
στην καταγραφή των ακινήτων. Μα γιατί να προχωρήσουνε από τη στιγμή που δεν. Ναι, αλλά γιατί να προχωρήσουνε. Δεν το κάνανε στην ώρα τους και σήμερα που το κάνουνε, αυτό το οποίο κάνουνε είναι ένα και μοναδικό. Να παίρνουνε παράβολα, να παίρνουνε τέλη, αναπεριφερειακή ενότητα, δημοτική ενότητα, και αν είσαι στην ίδια δημοτική ενότητα θα πληρώσεις τα πρώτα δύο, αν είσαι σε άλλη δημοτική ενότητα εντός του ιδίου Δήμου θα ξαναπληρώσεις τα συν δύο, αφού ξέρουμε τι γίνεται το χωραφάκι, χωραφάκι, μικροί ιδιοκτήτες είμαστε όλοι μας, έτσι, και εκεί ξεκινάει το παραμύθι. Τώρα, κύριε Ταβερναράκη, δηλαδή πόσο θέλουν για να ανοίξουν τα αυτιά τους να ακούσουν, πόσο θέλουν, αναρωτιέμαι. Αυτά. Και μετά έρχεται και. Θα συνεχίσουμε πάντως. Να είστε σίγουροι, κύριε Δελτηράκη, και όσο μπορούμε θα προσπαθούμε και νομίζω ότι. Το ξέρω, το ξέρω. Θα προσπαθούμε να δικρύνουμε τα θέματα. Και όχι τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα ελπίζω να βρούμε βήκο αότα. Και έρχεται, όχι τίποτα άλλο. Έρχεται ο Κώστας Ογκαντάτσιος από το Αρκαλοχώρι και ακούει τη συζήτησή μας και στέλνει ένα μήνυμα και λέει: φανταστείτε τι γίνεται με εμάς εδώ σε ό,τι έχει να κάνει την απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν θα πω τίποτα, δεν θα το σχολιάσω, γιατί αύριο το πρωί έχω συνέντευξη με τον Κώστα τον Καντάτσιο στο ραδιόφωνο, διότι τη Δευτέρα 24 του μήνα, ας το πω από τώρα, έλεγα να το έλεγα το πρωί, αλλά ας το πω από τώρα, 24 του μήνα στις 7.30 στο πολύ κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου και Καστελίου, Αρκαλοχωρίου Καστελίου Βιάνου, ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα δράσης, ενημέρωσης και συσπήρωσης πολιτών και όλων των φορέων, προκειμένου να συζητηθούν οι τρόποι συλλογικής διεκδίκησης των νομίμων και νομικών δικαιωμάτων των πληγέντων και των σεισμοπλήκτων. Κανείς μόνος του, λέει ο Σύλλογος Ελπίδα, μετά από αυτά τα οποία έχουν περάσει, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθένα εσείς. Κύριε Ταβερναράκη. Θα είμαι και εγώ εκεί. Πάντως έχω δεσμευτεί ότι θα είμαι και εγώ εκεί. Έτσι, αλλιώς, αυτή τη στιγμή. Ωραία. Οπότε λοιπόν, αύριο το πρωί, αν χρειαστεί και παρέμβασή σας, θα έχουμε και δική σας παρέμβαση. Λοιπόν, η συνέντευξη με τον κύριο Καντάτσιο αύριο το πρωί στις 8.30. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.